πριν δώσω το λόγο στην Ελένη, να πούμε ότι είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για την περιοχή και για το Δήμο Σιτίας. Έγινε ιδρυστική αξιολόγηση του ΔΑΘΜΕΑ, μια δομή η οποία είναι άκρως απαραίτητη. Μια δομή την οποία η Ελένη προσωπικά και με τη βοήθεια πολλών θεμελιωτών την τρέχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θεωρώ ότι παραδίδομαι ένα χώρο ο οποίος είναι άρτιος, σύγχρονος, ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε, και είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η Σιτία είναι μια μεγάλη περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε η αναγκαιότητα και υπάρχει του συγκεκριμένου χώρου και θεωρώ ότι με τον καλύτερο τρόπο φτάσαμε στο αίσιο τέλος, ώστε να μπορέσει πραγματικά ο συγκεκριμένος χώρος να υπηρετήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ελένη, ιδιαίτερα ευχαριστώ. Κυρία Πλατανάκη, το όνειρό σας γίνεται πραγματικότητα, έτσι, αυτές τις μέρες. Είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα. Πραγματικά φτάνουμε στο τέλος. Ένας όνειρο ζωής πέφτει σάρκα και οστά. Ο στόχος μας, δηλαδή, έχει επιτευχθεί με πολλές δυσκολίες, με πολλές δυσκολίες, αδειξότητες, πολλά χρόνια τώρα. Περάσαμε από 40 κύματα. Η οδύση ενός ΚΔΑΠΑΜΕΑ, θα μπορούσαμε να πούμε, από τη σημειακή τροποποίηση, για να αλλάξει η χρήση, από πάρα πολλά. Έχουμε όμως βοήθεια, έχουμε ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό, που το στήριξαν, όπως είναι και η Τεχνική Υπηρεσία και ο ΔΟΚΑΣ και η ΡΑΝΙΑ και πολλοί άλλοι, όπου όλα αυτά που βλέπετε είναι μέσα από χορηγίες. Γι' αυτό και ο ΤΑΦΤΑΣ και τα όργανα γυμναστικής και από διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που έκανε το Φιλανθρωπικό Σωματείο Στήριξη ΝΕΑ. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί επιτέλους θα έχουν μια στέλη αυτά τα παιδιά και οι γονείς, τα παιδιά με ιδιαιτερότητες, με ιδιαίτερες ικανότητες, θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν θα είναι κλεισμένα στο σπίτι τους, θα έχουν μια διέξοδο, θα μπορούν να έρχονται εδώ να περνάνε δημιουργικά το χρόνο τους, θα είναι από τις 9 μέχρι τις 5, με αρκετές ειδικότητες, έτσι ώστε να κοινωνικοποιούνται, να εκπαιδεύονται και να βγαίνουν στην κοινωνία. Αυτό θέλαμε από την αρχή, το καταφέραμε. Δεν χωράνε μικρότητες σε αυτή τη δομή. Αυτή η δομή πρέπει να ανοίξει τα φτερά της, να αγκαλιάσει και να δώσει και να πάρει. Και σας θέλουμε όλους δίπλα μας και σύμμαχους. Γι' αυτό το λέω ότι δεν χρειάζονται μικρότητες και μικροπολιτικές. Όλοι βοήθησαν με τον τρόπο τους, με το λιθαράκι τους, σιγά σιγά, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Να τους ευχαριστήσω όλους από καρδιά. Θα τους αναφέρουμε σε δεύτερο χρόνο και θα το πούμε ποιοι ήταν αυτοί που βοήθησαν. Πρώτα απ' όλα και η Τεχνική Υπηρεσία με τα σχέδια, με τον Γκο της Ζαβερδινού, με τη Φανή του Μαράκη, με το ΔΟΚΑΣ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Είμαι πολύ συγκινημένη και θα τα πούμε όλα στα εγγένεια που θα γίνουν πανηγυρικά και ευελπιστούμε το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει. Πόσα άτομα, κυρία Πλατανάκη, μπορεί να φιλοξενήσει η δομή αυτή? Είναι σύμφωνα με τα τετραγωνικά τη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και θα φιλοξενήσουμε 15 άτομα. Θα το λειτουργήσουμε πιλωτικά αυτή τη χρονιά να δούμε πώς θα πάει και του χρόνου μπορούμε να λειτουργήσουμε και σε δύο βάρκες. Περισσότερα θα σας πει ο κύριος Λιμπερίου. Οι απαιτήσεις της κοινωνίας εδώ της Σιτίας είναι πολύ περισσότερες. Έχουμε πανηλικιακά αρκετά άτομα σε κάθε ηλικία. Από 5 μέχρι πάνω από 30, δηλαδή έχουμε νήπια, έφηβους και άτομα με ανηλικές ανάγκες. Κύριε Λιμπερίου, θα μας μιλήσετε λίγο για τη λειτουργία, τις διαδικασίες. Καλά για μένα. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους που συνέβαλαν σε όλη αυτή την προσπάθεια και προσωπικά στην κύριε Πλατανάκη που το παλεύω από την πρώτη μέρα. Ο ΔΟΚΑΣ θα στηρίξει και αυτή τη δομή που αποτελεί το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου ΔΟΚΑΣ. Από εκεί και πέρα είναι μια δομή, όπως είπαν και ο κύριος Δήμαρχος και η κύριε Πλατανάκη, που ανήκει πραγματικά σε όλους τους οικιακούς. Θα προσπαθήσουμε να την στελεχώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Από εξοπλισμό τα πράγματα είναι σχεδόν έτοιμα. Όπως είπαν και οι άνθρωποι που ήρθαν και έκαναν τον έλεγχο, είπαν ότι πρώτη φορά έρχονται σε ΚΔΑΠ που είναι τόσο πλήρως εξοπλισμένο από τα μηχανήματα μέχρι το δραστήρα για την κουζίνα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Εγώ να ευχαριστήσω προσωπικά και την κυρία Καρσταδάκη, την προστραμμένη του τμήματος Φαντίσκου στο ΔΟΚΑΣ, που πραγματικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στην επικοινωνία και με τις υπηρεσίες, τις δικές μας εδώ, αλλά και με την περιφέρεια, ώστε να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τη λειτουργία του ΚΔΑΠ.